Κεφάλαιο Σκοπιανό. Σήμερα η Καθημερινή έχει πρώτο θέμα το ότι όλοι πιέζουν για λύση αυτή τη στιγμή. Ναι. Εκτός από τους Αμερικανούς, είδαμε και την Άγγελα Μέρκελ να τηλεφωνεί στον Αλέξη Τσίπρα και στον Ζωράν Ζάεφ. Βλέπετε λύση καταρχάς να έρχεται? Έχω πει πολύ καιρό όχι. Βλέπουμε όλοι τώρα να επισπεύδουν. Η Ελλάδα έχει τη στρατηγική το να βρεθεί λύση, αλλά χωρίς στο blame game, γιατί πάντα υπάρχει αυτό το blame game, έτσι, ποιος θα κατέληξει στον άλλον, να μην φταίει αυτή. Απ' την άλλη, νομίζω το μακεδονικό είναι τόσο δύσκολο να πεις στους Μακεδόνες ότι το πέρασα. Είδαμε συναδέλφους χθες του ΣΥΡΙΖΑ, το έδωσα βίντεο, όταν συνταξιούχος του είπε: γιατί ρε παιδιά, τη Μακεδονία τη δίνετε? Λέει: αυτό θα κάνουμε, θα τη δώσουμε. Λέει: δεν είναι σωστό και τα λοιπά. Λέει: μας ξαναψηφίσεις. Αυτή η αλαζονία σε ηθικά ζητήματα εθνικά, νομίζω είναι ένα κακό προμήνυμα. Διότι η σύνταξη θα αυξηθεί, ο μισθός θα αυξηθεί, ο ανέργος θα βρει δουλειά, η οικονομία θα φτιάξει. Εάν απολέσεις έδαφος, απολέσεις εθνικό κομμάτι κυριαρχίας, αυτό δεν διορθώνεται. Και αυτό ο λαός δεν θα το σηκώσει. Με την τελευταία λύση που έπεσε στο τραπέζι, η δημοκρατία του Λίντεν, που απεσύρθη μετεπαίνων από ό,τι είδαμε, έδωσε όμως επιχειρήματα στο Ζάεφ, ο οποίος έχει χειρωθεί πίσω από αυτό τώρα. Δυστυχώς είπε ότι εγώ αυτό θα το περάσω από το Σύνταγμα. Βέβαια, αυτό θέλει χρόνο. Να ξέρουμε ότι θέλουμε 6, 8, 9 μήνες, μπορεί και παραπάνω. Μη σου πω ότι θα φτάσουμε και στις δικές μας εκλογές του χρόνου, για να κάνει δημοψήφισμα, να κάνει εκλογές, να το περάσει το Σύνταγμα με 180, με την πλειοψηφία που θέλει, με το ΒΜΡ. Άρα δεν βλέπετε να έρχεται. Δύσκολα. Η πρόταση για το Ίλντεν, το Μακεδονία πρώτα απ' όλα, από μόνο του για μας παραμένει. Είναι απαξιωτικό, δεν το συζητάμε. Αν βάλεις δίπλα στο Μακεδονία και το Ίλντεν, είναι ο απόλυτος επεκτατισμός. Είναι όλο λάθος αυτό. Μάλιστα. Όλο λάθος. Όλο λάθος, κύριε Καμένη. Προσοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και να προβλέπει το κράτος να μην φτάνουμε στην καταστολή. Πρέπει να προβλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ.